αναβίωσε και φέτος την Κυριακή της Αποκριάς ένα από τα αρχαιότερα έθιμα στον Δήμο Μανούλη Παπά και συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα Μανούλη Παπά. Πρόκειται για το έθιμο Κούσαση. Κούσαση, Κούσαση! Γέρο Παπαγέρο! Κούσαση, Κούσαση σημαίνει ακούσε εσύ. Γέρο Παπαγέρο έλεγαν το γυρεότερο άνθρωπο της οικογένειας που ήταν και ο υπεύθυνος για όλη την οικογένεια. Να πάνουμε εις θάλας, να γυρίσουμε απ' θάλας, να πάεις κι εις θάλας, που σημαίνει αυτό, μέχρι να πάμε στη θάλασσα, στις αλικές, να φέρουμε το αλάτι και να γυρίσουμε, η κόρη του τάδε να πάρει τον τάδε. Να δέσει δηλαδή το προξενιό και να γίνει το πάντρεμα. Το κούσασι, ακριβώς τα λόγια σημαίνουν ακούσε εσύ. Είναι ένα μάτιασμα. Τι σημαίνει μάτιασμα? Ματιάζουμε τα ζευγάρια, τα ελεύθερα αγόρια, ελεύθερα κορίτσια. Στην ουσία είναι ένα δημόσιο προξενιό. Αυτό παλαιότερα γινόταν σε κάθε γειτονιά. Ανάβανε φωτιές, μαζευόταν ο κόσμος γύρω από τη φωτιά. Γίνονταν πειρασμοί, πείραζαν οι γυρεότεροι, οι μεγάλοι, τους νέους. Και αυτό γίνονταν όλη τη νύχτα με γέλιο, με χαρές, με πειρασμούς, με διασκέδαση. Σήμερα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αναβίωση του ωραίου εθίμου. Ανάβουμε μια μεγάλη φωτιά στην πλατεία και γίνεται πάλι το ίδιο έθιμο. Κάνουμε το μάτιασμα. Τώρα, ο στόχος του πολιτιστικού συλλόγου μας είναι να το κάνουμε γνωστό όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και στην ευρύτερη και εκτός του νομού και σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε κάνει κάποιες δράσεις. Έχουμε οργανώσει ένα σεμινάριο τοπικών παραδοσιακών χορών που έγινε πριν από το έθιμο στο σχολαρχείο μας. Είχαμε χοροδιδάσκαλους από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να διδαχτούν, να μάθουν και μετά να χορέψουν. Γιατί το έθιμο, μόλις τελειώσει, θα μεταφερθούμε μετά σε ένα χώρο διασκέδασης και θα κάνουμε γλέντι με ζουρνάδες, με νταούλια και με χάλκινα. Οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Εμμανούλη Παπά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του πολιτιστικού συλλόγου και βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναβίωση του εθίμου. Ο πολιτιστικός συλλόγος και η τοπική κοινότητα του Εμμανούλη Παπά διοργανώνουν ένα από τα ομορφότερα δρόμενα που έχει να κάνει με τον λαϊκό μας πολιτισμό. Δείχνει πόσο η καθημερινότητα των ανθρώπων στα προηγούμενα χρόνια γιορταζόταν με ένα διαφορετικό εντελώς τρόπο και έδινε ένα μήνυμα για να φύγουν από την καθημερινότητα και από τις δύσκολες στιγμές. Είχαν αυτά τα διάφορα δρόμενα. Το συγκεκριμένο, το Κούσας, ήταν το δρόμενο μέσα από το οποίο προτάσσονταν τα νεαρά ζευγάρια, τη γνωριμία των νεαρών ζευγαριών και δινόταν προτεραιότητα σε αυτό που λέμε αγάπη και έρωτας. Νομίζω ότι ο λαϊκός μας πολιτισμός είναι τόσο πλούσιος και θέλω να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Εμμανουήλ Παπά που αναβιώνει ένα από τα σημαντικότερα δρόμενα ολόκληρου του Δήμου μας και θα έλεγα και όχι μόνο του Δήμου μας, της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος για άλλη μια χρονιά στη συνεργασία με την κοινότητα του Εμμανουήλ Παπά διοργανώνει αυτό το δρόμενο. Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Πραγματικά ο κόσμος βρίσκει την ευκαιρία μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις να ξεχνάει λίγο τα καθημερινά προβλήματα και αυτά που το βασανίζουν τα καθημερινά και να ξεφεύγει, να χορέψει, να ευχαριστηθεί και πραγματικά να συνεχίσει με περισσότερες δυνάμεις από εδώ και πέρα. Η βραδιά περιέλαμβανε χορούς από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, αλλά και από συλλόγους της υπόλοιπης περιφερειακής ενότητας. Είναι η πεμπτουσία της όλης αυτής της εκδήλωσης. Ότι δηλαδή υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία κρατάνε την παράδοση και τη διαιωνίζουν. Θεωρώ ότι αν δεν ξέρουμε τις ρίζες μας, δεν ξέρουμε και προς τα πού πάμε. Η κατεύθυνσή μας
θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που πραγματικά πρέπει να είμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους. Ήρθαμε πάλι σήμερα εδώ όπως κάθε χρόνο να γιορτάσουμε τις αποκριές, το παραδοσιακό έθιμο που έχουμε εδώ, το λεγόμενο κούσταση. Μαζεύτηκαν όλοι οι χωριανοί και οι τεροδημότες. Θα περάσουμε καλά τα χορευτικά εδώ. Καλή Σαρακουστή να έχουμε επίσης όλο τον κόσμο.